Καλησπέρα από το πανέμορφο Δημοτικό Θέατρο του Πειραιά, το ολομάρμαρο αυτό ναό της τέχνης και του πολιτισμού. Βρισκόμαστε μαζί με την οργανωτική ομάδα της Φιλολογικής Στέγης του Πειραιά. Είναι ο Παναγιώτης ο Ανεζήρης, η Πόπη Χατζηδάκη, εγώ είμαι ο Στέφανος Ομίλες που ξέρετε, ο Σταύρος ο Τζόρτζος και η γραμματέα της Φιλολογικής Στέγης, η Σοφία Ισπύρου. Σήμερα κάνουμε μία προσφορά. 130 εικαστικοί προσφέρουν τα έργα τους, έργα ενεργειακής ζωγραφικής, τα οποία θα κοσμήσουν τους χώρους του Αντικαρκινικού Νοσοκομείου Μεταξά. Σήμερα είναι τα εγκαίνια στις 6 η ώρα και θέλουμε να ευχαριστήσουμε από βάθος καρδιάς όλους τους καλλιτέχνες τους οποίους προσφέραν τα έργα αυτά. Πόπη, έχεις κάτι να μας πεις? Ευχαριστούμε πάρα πολύ τους φίλους καλλιτέχνες που δίνουν το πόνεμά τους, το έργο τους, για να διακοσμήσουμε το νοσοκομείο Μεταξά, το Αντικαρκινικό Κέντρο του Πειραιά. Ευχαριστούμε πάρα πολύ τη Φιλολογική Στέγη και όλους τους ανθρώπους που βοήθησαν για να στηθεί αυτή η έκθεση. Καλησπέρα και από μένα. Κάνουμε μία προσπάθεια με κάθε τρόπο να μπορέσουμε να δώσουμε στους ανθρώπους, στους συνανθρώπους μας που έχουν τον πόνο τους, τέλος πάντων, μία όμορφη εικόνα. Να μην είναι αυτό το γκρίζο που έχουμε συνηθίσει στα νοσοκομεία. Να βλέπουν και λίγο χρώμα. Αυτά. Να ευχαριστήσουμε καταρχήν το κανάλι 1 για τη συμβολή του, που είναι και χορηγός επικοινωνίας αυτή την εκδήλωση, και με ένα χαιρετισμό από τη Σοφία και τον Σταύρο. Εγώ να πω μόνο ότι εύχομαι αυτή η προσπάθεια να συνεχιστεί και με κάτι άλλο. Θα δούμε, κάτι έχουμε στο μυαλό μας, θα δούμε. Έχουμε πολύ ικανά στελέχη και θα το προσπαθήσουμε, θα προσπαθήσουμε κάτι άλλο. Λοιπόν, Σταύρο. Εγώ ένα μεγάλο ευχαριστώ στη Δημοτική Αρχή που μας διέθεσε αυτό το χώρο. Και η Φιλολογική Στέγη είναι ένας σύλλογος 80 ετών και θα παραμείνει και θα θριαβεύσει πάλι. Ευχαριστούμε και πάλι το κανάλι. Καλή σας βράδυ και σας περιμένουμε στην έκθεσή μας. Πρόεδρος Φιλολογικής Στέγης Πειραιά, για όσους δεν με γνωρίζετε, λέγομαι Στέφανος Μίλεσης. Η Φιλολογική Στέγη είχε μια παράδοση σε αυτό τον μεγαλοπρεπή ναό, το Δημοτικό Θέατρο Πειραιός. Το κέντρο του πολιτισμού της πόλης μας είχε μια παράδοση να εκθέτει και να διοργανώνει εδώ τις θαλασσογραφίες από τη δεκαετία του 60 έως και σήμερα. Υπήρξε μια περίοδος που περάσαμε κάποιες δυσκολίες από το 2010 και μετά, και σήμερα για πρώτη φορά και με τη βοήθεια του Δήμου Πειραιά ξεκινάμε μια μορφή εικαστικών τεχνών. Με αυτή την πρωτοβουλία που, χάρη στους συνεργάτες που θα πούμε σε λίγο, τον κύριο Σταύρο Τζόρτζο, την Πόπη τη Χατζηδάκη και τον Παναγιώτη Ανεζήρη, στήθηκε και με προσφορά δική σας σε εσάς τους καλλιτέχνες, τους εικαστικούς, καταφέραμε και στήσαμε αυτή την έκθεση που βλέπετε σήμερα. Η προσφορά σας είναι παραπάνω από αυτό που περιμέναμε. Ο στόχος μας αρχικά ήταν 100 εικαστικοί για το Αντικαρκινικό Νοσοκομείο Μεταξά. Φτάσαμε ήδη τους 130 και αν υπήρχε χώρος θα φτάναμε και τους 150 και τους 160. Αλλά έπρεπε, δυστυχώς, σας ευχαριστούμε όλους. Μακάρι η κοινωνία να δίνει απλόχερα αυτό που δώσατε εσείς από το υστέρημά σας, από το υστέρημα ψυχής, διότι το να φτιάξει ένας καλλιτέχνης να δώσει, να την αποτυπώσει την ψυχή του πάνω στον καμβά, είναι πραγματικά, χρειάζεται ψυχή, χρειάζεται ένα φιλαδελφίας, ένα πνεύμα φιλαδελφίας και το πνεύμα της αλληλεγγύης. Και μακάρι όλη η κοινωνία να ηγηθείτε εσείς μπροστά οι καλλιτέχνες και να λειτουργήσετε ως ατμομηχανή και να σύρετε όλη την κοινωνία σε αυτό το πνεύμα φιλαδελφίας και αλληλεγγύης που επιδείξατε. Σας ευχαριστεί η Φιλολογική Στέγη εκ βάθους καρδίας. Δεν θα σας κουράσω γιατί είναι και ζέστη εδώ πέρα. Θα καλέσω αμέσως καταρχήν να ευχαριστήσω τους προσκεκλημένους, τους οποίους θα καλέσω στην πορεία να κάνουν ένα χαιρετισμό. Καταρχήν ευχαριστώ την εντεταλμένη Δημοτική Σύμβουλο Πολιτισμού, την κυρία Ειρήνη Ταϊφά, που μας παραχώρησε την αίθουσα. Η κυρία Ταϊφά στέκεται αρρωγός πάντα, πάντα αρρωγός στις προσπάθειές μας. Ο κύριος Παναγιώτης Χατζιπέρος, Αντιπεριφερειάρχης Νήσων Σαρονικού. Ο κύριος Χατζιπέρος. Ο κύριος Σπύρος Πυρίδων, μέλος Ελληνικής Αντιπροσωπείας Ευρωπαϊκής Επιτροπής Περιφερειών. Από τον Πόρο και ο κύριος Πυρίδων. Και εκ μέρους του Αντικαρκινικού Νοσοκομείου βρίσκεται η κυρία Μανούσου Εκατερίνη, είναι Διευθύντρια Νοσηλευτικής Υπηρεσίας Μεταξά. Η κυρία Βασταρδή Μαρία είναι υπεύθυνη τμήματος ποιότητας έρευνας και εκπαίδευσης νοσοκομείου Μεταξά. Ευχαριστώ πολύ το χορηγό επικοινωνίας, το κανάλι 1, τη Φωνή των Πειραιωτών και την Εφημερίδα Κοινωνική.
Έχουμε τον Στέλιο Μαρούλη, που είναι πρόεδρος Ένωσης Καλλιτεχνών και Λογοτεχνών Ηλιούπολης, ο οποίος, το ξέρετε οι περισσότεροι καστικοί, είναι ο άνθρωπος ο οποίος μας βοήθησε και στήσαμε την έκθεση και κυρίως στηρίξαμε τους πίνακες. Και τον Ζαρίφη Δημήτρη, πρόεδρος Λέσχης Πολιτισμού Πειραιά. Τον ευχαριστώ επίσης για την παρουσία του σήμερα εδώ. Σας καλωσορίσω εδώ πέρα με την ιδιότητά μου σαν Αντιδημάρχου Πολιτισμού του Δήμου Πειραιά. Να σας πω ότι εδώ πέρα είναι ο φυσικός μας χώρος σε όλους εμάς και είμαστε πολύ χαρούμενοι που σας έχουμε. Να πω επίσης ότι άκουσα τον κύριο Μίλεση που είπε, μου είχε πει 100 έργα. Γίνανε 130, έχω εντυπωσιαστεί. Επίσης να πω ότι θα έπρεπε να τα κάνουμε 200 και να με έχετε προειδοποιήσει, γιατί να το κάνουμε στο μικρό μας φουαγέ, το οποίο έτσι κι αλλιώς είναι υπέροχο, να το κάνουμε στο ακόμα μεγαλύτερο στεφάνο φουαγέ. Λοιπόν, θα μου επιτρέψετε να πω, αγαπητέ κύριε Πρόεδρε, αγαπητέ κύριε Μίλεση, αγαπητές φίλες και φίλοι, κυρίες και κύριοι, η τέχνη είναι συναίσθημα, έκφραση, επικοινωνία και επαφή με τον άνθρωπο που γίνεται αποδέκτης της. Σύγχρονοι ερευνητές πιστεύουν πως μέσω της τέχνης δυσάρεστα συναισθήματα, άγχη και ψυχικά τραύματα μειώνονται αισθητά, δίνοντας στους ασθενείς και τους οικείους τους την ευκαιρία να απελευθερώσουν το ψυχικό και συναισθηματικό τους κόσμο. Με ειλικρινή αισθήματα χαράς, σας υποδέχομαι στο εμβληματικό κτίριο του Δημοτικού Θεάτρου Πειραιά και στο απαράμιλης αισθητικής φουαγέ του, όπου φιλοξενείται έκθεση εικαστικών έργων, που οι δημιουργοί τους πρόσφεραν για να διακοσμηθούν χώροι του Αντικαρκινικού Νοσοκομείου Πειραιός Μεταξά. Η Φιλολογική Στέγη Πειραιός, με την οποία έχουμε πάρα πολύ καλή σχέση πλέον και συνεργαζόμεθα, σε συνεργασία με τους καταξιωμένους εικαστικούς Σταύρο Τζόρτζο, Πόπη Χατζηθάκη και Παναγιώτη Ανεζήρη, προσκάλεσε ζωγράφους από όλη την Ελλάδα να δημιουργήσουν έργα με την τεχνική της ενεργειακής ζωγραφικής και με ζωντανά χρώματα. Τα οποία πρέπει να σας ομολογήσω ότι δεν το περίμενα ότι ήταν τόσο ζωντανά. Εντυπωσιάστηκα, γιατί σου φτιάχνουν το κέφι μόνο που τα βλέπεις. Αυτό είναι αλήθεια, είναι πανδεσία χρωμάτων. Μία προσπάθεια που στέφθηκε από απόλυτη επιτυχία, αφού στο κάλεσμά τους ανταποκρίθηκαν περισσότεροι από 130 δημιουργοί πλέον. Εγκαινιάζοντας απόψε την έκθεση όλων αυτών των έργων, που οι δημιουργοί τους τόσο απλόχερα προσφέρουν για να απαλύνουν την ψυχή και το βλέμμα των συνανθρώπων μας, τις δύσκολες ώρες της παραμονής στους χώρους του νοσοκομείου Μεταξά, θα ήθελα να τους ευχαριστήσω και να τους συγχαρώ για αυτή την υπέροχη πρωτοβουλία τους. Η εθελοντική προσφορά με την ευαισθησία, την ευελιξία και την επινοητικότητα που τη διακρίνει και σε συνδυασμό με τη δύναμη της τέχνης μπορεί να προσφέρει με αγάπη, γενναιοδορία και σεβασμό στον συνάνθρωπο και στο κοινωνικό μας σύνολο. Ιδιαίτερα τώρα που οδεύουμε προς τις γιορτές των Χριστουγέννων, γίνεται εντονότερη στις καρδιές μας η επιθυμία της προσφοράς. Και απλώς να πω κάτι πολύ προσωπικό, ότι καλό θα ήταν να το κάνουμε 365 μέρες το χρόνο αυτό, μην το ξεχνάμε, γιατί πάντα το θυμόμαστε στις γιορτές. Επειδή όμως η τέχνη μιλάει καλύτερα από τα λόγια, σας απολαύσουμε μαζί τα έργα των δημιουργών. Να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ όλους για τη συμμετοχή σας αυτό. Να πω καλή επιτυχία και εύχομαι όλοι να περάσετε μια πάρα πολύ όμορφη βραδιά. Σας ευχαριστούμε που είσαστε εδώ. Ευχαριστούμε πολύ. Να συγχαρώ όλους τους καλλιτέχνες οι οποίοι κατέθεσαν ψυχή και τους πίνακές τους για έναν ιερό σκοπό. Σε μια εποχή δύσκολη για την πατρίδα μας και ιδιαίτερα για την περιφέρεια Αττικής αυτές τις μέρες, με όλα αυτά τα οποία περνάμε, η αλληλεγγύη και η φιλανθρωπία είναι στοιχεία τα οποία θα πρέπει να μην τα ξεχνάμε. Όπως και είπε και η κυρία Νταϊφά, θα πρέπει να είμαστε 365 μέρες το χρόνο να έχουμε τέτοιες εκδηλώσεις, έτσι ώστε να ανακουφίσουμε τον πόνο των συνανθρώπων μας, οι οποίοι πραγματικά υποφέρουν και πραγματικά έχουν ανάγκη τη βοήθειά μας. Σας ευχαριστώ πολύ και να σας συγχαρώ. Σας συγχαρώ την Φιλολογική Στέγη και τους καλλιτέχνες, οι οποίοι με τα έργα τους να συνδράμουν την προσπάθεια του αντικαρκινικού. Όπως είπε και ο Περιφερειάρχης, νομίζω στις μέρες αυτές θέλει συνέργειες. Θέλει τέτοιες πρωτοβουλίες, να μπορούμε να συνεργαζόμαστε όλοι οι φορείς της πόλης του Πειραιά και όχι μόνο, ώστε να συνδράμουμε ένας τον άλλον σε μια μεγάλη προσπάθεια που γίνεται από τον κάθε φορέα ξεχωριστά. Το αντικαρκινικό είναι ένα νοσοκομείο με πολλά προβλήματα, με πολλές ελλείψεις, όπως και άλλα νοσοκομεία. Νομίζω ότι αν μπορούμε να αναλαμβάνουμε τέτοιες πρωτοβουλίες και να βοηθάμε, νομίζω είναι σωστή κατεύθυνση. Άρα να συγχαρώ, να ευχαριστώ για την πρωτοβουλία και φυσικά όλους τους καλλιτέχνες που συμμετέχουν με χαρά. Και εύχομαι να αναλαμβάνονται και άλλες τέτοιες πρωτοβουλίες στην πόλη, ώστε να έχουμε έτσι ένα κλίμα καλός συνεργασίας για να βοηθάμε ένας τον άλλον. Συγχαρητήρια σε όλους. Ευχαριστώ. Μας, στηρίξατε πριν 6 μήνες, 18 Μαρτίου, στην εκδήλωση που είχαμε ως νοσηλευτική υπηρεσία, ως διεύθυνση νοσηλευτικής υπηρεσίας,
Λένε ότι ένας πίνακας είναι ένα παράθυρο στον τοίχο. Και αυτό το παράθυρο το έχουμε πολύ ανάγκη. Εμείς και οι ασθενείς μας, γιατί η τέχνη δίνει ζωή και η ζωή δίνει ελπίδα. Την έχουμε ανάγκη όλοι μας. Πολύ ωραία. Ένα μεγάλο ευχαριστώ σε όλους τους καλλιτέχνες που ανταποκρίθηκαν για άλλη μια φορά στο κάλεσμά μας. Ευχαριστώ την Πόπη και τον Παναγιώτη για τη βοήθεια που προσέφεραν και τη μεγάλη τους αγάπη. Θέλει κυρεώς πιστή στην παράδοσή της, αλλά και εντελώς ελεύθερη για νέα ανοίγματα στην τέχνη του λόγου και της ζωγραφικής και της γλυπτικής, σχεδίασε ένα πρόγραμμα παρουσιάσεως των έργων των μελών της, είτε αυτά είναι ποίηση ή λογοτεχνία, είτε εικαστικά έργα, που πολύ σύντομα θα τα απολαύσετε. Άμεσα κάθε 10 ημέρες θα παρουσιάζει στο καφέ Δεκαπετάνου 6 καλλιτέχνες της, μέρη μόνο, με διάφορα θέματα κάθε φορά. Πρόγραμμα με εκδηλώσεις αυτές μπορείτε να μπείτε στο site της Φιλολογικής και να τα να δείτε. Σας ενδιαφέρει άμεσα αυτό, γιατί αυτό θα αλλάζει συνεχώς το κόνσεπτ. Δηλαδή κάθε φορά 10 ημέρες αλλάζουμε θα αλλάζει το θέμα της ζωγραφικής και μαζί θα έχουμε λογοτεχνική βραδιά με ποίηση ή λογοτεχνικό κείμενο και μετά θα τραγουδήσουμε και θα περάσουμε και ωραία. Και όλα αυτά, ωραία βραδιά. Και όλα αυτά χωρίς ούτε ένα ευρώ. Απλά θα πιείτε ένα καφέ σε ένα καφέ. Εκεί θα μπορείτε να έχετε και πωλήσεις έργων σας πέραν από εμάς, έτσι εκτός από εμάς. Δηλαδή κάποιος μπορεί να ενδιαφερθεί για τα έργα σας που εκεί να έρθετε σε επαφή εσείς μαζί του. Ναι, και να γίνει και πωλήσεις. Και πιστεύουμε ότι θα συνεχίσει να είναι και όπως έχουμε ανάγκη και από εσάς να είστε στο πλευρό μας. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Η Φιλολογική Στέγη σας είναι εκλογός. Προτεραιότητα στον ακροατή. Προτεραιότητα στην ενημέρωση. Βήμα στον πολίτη. Η φωνή του Πειραιά στα Ερτζιανά είναι μία. Κανάλι 1 στους 90,4. Η συχνότητα της ενημέρωσης, της μουσικής, των ακροατών. 30 χρόνια, Κανάλι 1. Συνεχίζουμε τη μετάδοση, συνεχίζετε την ακρόαση.